Η κατάσταση πλέον έχει περάσει στο απροχώρητο, από ό,τι φαίνεται, στην Αττική. Υπάρχουν καταγγελίες ότι μένουν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας ασθενείς. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι παραμένουμε φορητούς ανεπνευστήρες, όσο το αδειάσει ένα κρεβάτι μεθ, αλλά η κατάσταση έχει και αίτια, από ό,τι φαίνεται. Έχει και λύσεις, άμα θέλουμε. Έτσι είναι, όπως θα λέτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είμαστε δηλαδή στο μη περαιτέρω. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η αμέσως χειρότερη εικόνα που μπορεί να έχουν τα νοσοκομεία, ειδικά της Αττικής, σε αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας. Κύριε Γαλανόπουλε, πάντα το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτά που έζησε η Ιταλία. Ας πάμε και στη Θεσσαλονίκη, που είναι πιο, και σε πιο κοντά μας. Ναι. Εδώ ζήσαμε και αυτό που ζείτε και εσείς με την επίταξη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά και στην Ιταλία. Τα πάντα σκεφτόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι, ξέρετε, για να αδειάσει ένα κρεβάτι μεθ, πρέπει αυτός που το καταλαμβάνει να φύγει. Για να φύγει ένας άνθρωπος από μονάδα, πρέπει ή να γίνει καλά ή δυστυχώς να καταλήξει. Αν πάρουμε το ευτυχές σενάριο ότι κάποιος γίνεται καλά, αυτό δεν μπορεί να είναι σε 2 και 3, ούτε 5 μέρες. Η νοσηλεία στη μεθ από κορονοϊό είναι αρκετά μακρά. Είναι τουλάχιστον κατά μέσο όρο 15 μέρες. Έτσι, άλλοι ασθενείς ξεπερνούν το μήνα τις 40 μέρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη μονάδα του χρόνου κρουσμάτων, αυτομάτως έχουμε και πάρα πολλούς υποψήφιους για μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι βέβαια για να βρουν κρεβάτι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα πρέπει από τα υπάρχοντα κρεβάτια κάποιον να αδειάσει. Και σας εξήγησα τον τρόπο με τον οποίο αδειάζει. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, σκεφτείτε ότι και οι ασθενείς που δεν είναι στη μονάδα, αλλά νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, και αυτοί χρειάζονται σημαντική φροντίδα. Και αν η φροντίδα εκεί δεν είναι επαρκής ή αν δεν αξιοποιούμε όλα τα μέσα, ενδεχομένως και ένα κομμάτι των ασθενών φτάνει στη διασωλήνωση μια ώρα γρηγορότερα, που ίσως θα μπορούσε και να την έχει αποφύγει. Και σε αυτό έχει σημαντική ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί εμείς το έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας, ούτε προσωπικό προσέλαβε, ούτε τις κλινικές ενίσχυσε με γιατρούς και νοσηλευτές, παρά μόνο με επικουρικό προσωπικό και με ανθρώπους οι οποίοι, αρκετοί, ειδικά οι νοσηλευτές, δεν είχαν και προηγούμενη εμπειρία και τους πέταξε μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που για να μάθει ένας νοσηλευτής τη ΜΕΘ θέλει τουλάχιστον 6 μήνες, όλο δε μάλλον όταν είναι μετά το πανεπιστήμιο. Και φυσικά, ακόμα και τώρα, δεν έχει προχωρήσει σε επίταξη των δυνατοτήτων και των υποδομών που δίνει ο ιδιωτικός τομέας. Παρά μόνο εδώ στην Αττική μας έδωσε μια μεγαλεπίβολη και μεγαλόστομη ανακοίνωση ο κύριος Κικίλιας για 2 κλινικές. Η μία του ομίλου του Μετροπόλιταν, που είναι το Λιτό, και η άλλη του ομίλου ιατρικού, το Ιατρικό Περιστερίου. Που αν διαβάσετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ένας ασθενής για να πάει εκεί. Τις διαβάζαμε, κύριε Γαλανόπουλε, στην αρχή της εκπομπής μας, αυτό το έγγραφο της υγειονομικής περιφέρειας. Δηλαδή, ουσιαστικά ήθελα είναι να ξέρω, ο άνθρωπος είναι σχεδόν ακριβώς. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά εδώ δεν είναι βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα δωράκι στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα πάει κάποιος για 2-3 μέρες που είναι καλά, που δεν θέλει να τον κοιτάει και κανένας, άντε να περάσει και κανένας γιατρός που και που, για να πάει στο σπίτι του. Και θα πληρώνεται και 2,09 επί της τιμής του ημερήσου νοσηλείου, το ιδιωτικό νοσοκομείο. Άρα εδώ όχι η επίταξη δεν μιλάμε, δηλαδή η επίταξη σημαίνει να μην αμυφθούν οι ιδιοκτήτες, να διατεθούν οι υποδομές γιατί μας έκτακτη ανάγκη και να πληρωθεί το προσωπικό. Εδώ μιλάμε για ένα δώρο στον ιδιωτικό τομέα. Και εξακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας στη συντριπτική του πλειοψηφία να είναι ανέγκυχτος από τον κορονοϊό. Εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και τα κρεβάτια και τις κλίνες μεθ, που είναι περίπου 200, αν δεν κάνω λάθος, στην Αττική, του ιδιωτικού τομέα, και όλα τις κλίνες νοσηλείας εννοώ, και όλες τις κλίνες μεθ. Όλες τις δυνατότητες που έχει σήμερα ο ιδιωτικός τομέας, μαζί με το προσωπικό, μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Εδώ πεθαίνει κόσμος. Και δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι που λένε μερικοί συνάδελφοι, ότι ξέρεις, αυτός είναι νοσηλευόμενος 10 μέρες και δεν έχει ήδη γιατρό, γιατί ο γιατρός δεν προλαβαίνει που να πάει. Είναι και το ουσιαστικό κομμάτι. Ότι οι ασθενείς χρειάζονται θεραπεία και χρειάζονται σοβαρή, σύγχρονη περίθαλψη. Και δεν πρέπει να τους τη στερούμε. Πολλό δε μάλλον όταν εμείς είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχουμε βοήθεια. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος. Και αν κάποιος δεν βοηθάει ως μονάδα, μπορείς να πεις ότι δεν είναι αλληλέγγυος. Αλλά ένα κράτος που δεν βοηθάει, που δεν παίρνει πολιτικές πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν λύσεις, τότε αυτό αγγίζει, κατά τη γνώμη μου, τα όρια της εγκληματικής συμπεριφοράς και ευθύνης. Mm-hmm.
Βλέπω υπάρχουν και καταγγελίες και στο νοσοκομείο που βρίσκεστε, εκεί στο Θριάσιο, για 4 διασωληνωμένους ασθενείς που ψάχνουν μεθ. Στο Θριάσιο έχουμε φτάσει τώρα να νοσηλεύουμε 100 άτομα στις κλινικές COVID, εκτός δηλαδή μονάδων, όταν ξεκινήσαμε με 60-65 κρεβάτια αρχική δυνατότητα, η οποία παρουσιαζόταν τότε ότι είναι και η μέγιστη δυνατότητα που μπορεί να αναπτύξει το νοσοκομείο. Και τώρα έχουμε σχεδόν διπλάσια πλήρωση, έχουμε 100 σχεδόν ασθενείς με το ίδιο προσωπικό, μάλιστα έχει παραιτηθεί και ένας πνευμονολόγος, έτσι, με τους ίδιους ακριβώς γιατρούς, ούτε ένας παραπάνω, και εκεί που είχαμε καμία μεθ στην αρχή για κορονοϊό και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μεθ, φτιάχτηκε, έκλεισε η μονάδα εγκαυμάτων του Θριασίου και η μεθ της μονάδας εγκαυμάτων για να γίνουν αποκλειστικά COVID με 17 κρεβάτια, και εκεί είμαστε πλήρεις και έχουμε 4 ασθενείς είχαμε χτες, οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι εκτός μεθ, οι οποίοι προστίθεται στην καθημερινή λίστα του ΕΚΑΒ για να βρεθεί κάποιο κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε τους υπουργούς να λένε ότι όλα πάνε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και ο πλέον, ας πούμε, άσχετος με το ζήτημα, θα πρέπει να αναρωτιέται πώς γίνεται όλα να πηγαίνουν καλά και να υπάρχει κόσμος που περιμένει έξω από μεθ, όντα διασωληνωμένος σε απλή κλίνη. Αφού όλα πάνε καλά, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι με διεκτούς ανθρώπους. Ακριβώς. Ή γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στην νοσηλεία τους πριν να φτάσουν στη ΜΕΘ, για να μην φτάσουν στη ΜΕΘ. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχει ανοίξει, κατά τη γνώμη μου, όσο θα έπρεπε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφετε. Το είπατε και εσείς, το ζήσαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε όλοι. Θα έλεγε κανείς ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει την εμπειρία. Είμαστε ούτως ή άλλως ένα χρόνο. Αλλά θα μπορούσε να έχει την εμπειρία του δεύτερου κύματος για το πώς θα. Και αντιμετωπίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και ο τρόπος της επίταξης είναι πραγματικά, κύριε Γαλανόπουλε, παρομοιότυπος με αυτό που ζήσαμε με την κλινική Σαραφιανός, με την δεύτερη κλινική που δόθηκε από τους ιδιώτες, όπου δόθηκε και εκεί προσωπικό. Δηλαδή τώρα έχουμε και μετακινήσεις προσωπικού δικού σας προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Έτσι είναι, με απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας. Στέλνονται αρχικά 5 γιατροί ειδικευόμενοι από το Λαϊκό και από το Υπουκράτειο να πάνε να δουλέψουν στο μεευτήριο Λιτό για να νοσηλεύσουν ασθενείς με COVID. Πέραν του ότι αυτό είναι εξωφρενικό ως λογική και αντιλαμβάνεστε τους λόγους, δεν χρειάζεται ούτε να το αναλύσω εγώ περισσότερο. Καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές πολύ καλά για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμβαίνει και δεν πρέπει αυτό. Πέραν της λογικής δηλαδή στην οποία προσκρούει, είναι και τελείως παράνομο. Ακόμα και οι ίδιες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει εκδώσει η κυβέρνηση μιλούν για τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού από μια περιοχή που είναι μη πληττόμενη σε πληττόμενες περιοχές. Η Αττική είναι όλη βαθύ κόκκινο. Άρα δεν μπορεί να φεύγει ένας από το Λαϊκό για να πηγαίνει 3 χιλιόμετρα και κατεχάκι και Κηφισίας σε κλινική Λιτό, ας πούμε, και να κάνει τον γιατρό εκεί, γιατί φεύγει από ένα νοσοκομείο το ήδη χτυπιέται βαρύτατα από τον κορονοϊό, όπως όλα τα νοσοκομεία, και το Λαϊκό και το Υποκρατή, νοσοκομεία που πλήττονται βαρύτατα από προσέλευση ασθενών και από ανάγκη νοσηλείας, και άρα δεν μπορεί να παίρνεις από εκεί γιατρούς για να τους πας παραδίπλα. Και ταυτόχρονα να μην κάνεις καμία πρόσληψη, αλλά κοιτάξτε, να μην αξιοποιείται και το επιστημονικό δυναμικό το οποίο δουλεύει σε αυτούς τους ομίλους. Ξέρετε, ο όμιλος Λιτό, που είναι, μάλλον το Λιτό ανήκει στον όμιλο HHG, που είναι Metropolitan General, είναι ένας από τους δύο μεγάλους μήλους της ιδιωτικής υγείας στην Αττική. Λοιπόν, έχει επιστημονικά υπεύθυνο στο Metropolitan General, που είναι λίγο κάτω, τον καθηγητή τον κύριο Γόγο, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Λοιμόξεων. Δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Γόγος με 2-3-5 συνεργάτες του να κρατήσει το Λιτό και χρειάζεται να πάνε ειδικευόμενοι τώρα από το Λαϊκό και το Υποκράτειο, αν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κάθε μέρα είναι στην τηλεόραση και μας λένε, ας πούμε, γιατί παίρνονται μέτρα και πώς πρέπει να πάρθουν τα μέτρα και πότε θα αρθούν τα μέτρα και τέλος πάντων όλες αυτές τις οδηγίες που δίνουν και παίζουν ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό στις εισηγήσεις που κάνουν στην κυβέρνηση, αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν μια κλινική με ανθρώπους που είναι σε φάση αποθεραπείας ουσιαστικά. Άρα εδώ, και συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά νομίζω έχει αξία να ακουστεί, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ουσιαστικά πολιτική επιλογή την ενίσχυση του ιδιωτικού κεφαλαίου που δραστηριοποιείται γενικώς, αλλά εν προκειμένου στην υγεία. Άρα έχει ως μοναδική στόχευση πώς θα γίνει να μην χάσουν οι ιδιώτες αυτά τα μεγάλα funds που δραστηριοποιούνται στην υγεία, και αν όχι μόνο να μην χάσουν, αλλά και πώς θα κερδίσουν, πώς θα βγάλουν λεφτά την ώρα που ο κόσμος είναι σε μεγάλη δυστυχία και από πλευράς πανδημίας και οι άνθρωποι που νοσούν και οι οικογένειές τους.
και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι εδώ και ένα χρόνο, ας πούμε, να πάρει ούτε τον αέρα του, και πολλό δε μάλλον πόσοι άνθρωποι, πόσοι συνάνθρωποι μας βρίσκονται στην ανεργία ή σε αυτές τις χαμηλότατες γελίες επιδοτήσεις των 400 και 500 ευρώ και προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εκεί λοιπόν που υπάρχει μια παρατεταμένη μαζική δυστυχία στον πληθυσμό, αυτό που νοιάζει την κυβέρνηση είναι πώς θα γεμίσει λεφτά ακόμα περισσότερο η τσέπη κάποιων συγκεκριμένων ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική υγεία, αντί να τους πει: ρε παιδιά, εντάξει, βγάλατε όσα βγάλατε τόσα χρόνια, βάλτε πλάτη τώρα εδώ πέρα να σωθεί ο κόσμος. Ούτε αυτό, ούτε αυτή την ώρα. Άρα εδώ δεν είναι αμέλεια, ούτε είναι λάθος σχεδιασμός, ούτε είναι ότι δεν ξέρανε και δεν τους το είπε κανένας. Είναι πολιτική επιλογή. Εδώ είμαστε ένα χρόνο στην πανδημία. Και υπάρχει παράδειγμα, όχι μόνο το πρώτο κύμα που υποτίθεται πήγε καλά, υπάρχει και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και υπάρχει και η πανευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία για το πώς πάνε τα πράγματα. Δεν έχουν δικαιολογία δηλαδή να μας λένε τώρα ότι είμαστε σε έκτακτη κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. Έκτακτη κατάσταση μπορεί να ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό, όχι τώρα μετά από ένα χρόνο. Mm-hmm. Και τόση ώρα μιλάμε, κύριε Γαλανόπουλε, μόνο για τους ασθενείς COVID, έτσι. Και υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ασθενών που οι ασθενείς δεν έχουν σταματήσει, που είναι αποκλεισμένοι από τα νοσοκομεία. Κάποιος μου είπε, ένας συνάδελφος της προάλλης, ότι υπάρχει μια πανδημία, λέει, μέσα στην πανδημία. Και έτσι είναι. Δηλαδή έχουμε την πανδημία του κορονοϊού και ταυτόχρονα έχουμε μια άλλη πανδημία, η οποία ουσιαστικά δεν είναι κάποιος ιός, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δυσκολεύει τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, απομακρύνει τις υπηρεσίες υγείας και τους γιατρούς και τις δομές υγείας από τους ασθενείς αλλά και από τους υγιείς, γιατί αυτή τη στιγμή σχεδόν όλο το σύστημα και οι δομές πρωτοβάθμιας και τα νοσοκομεία ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τον κορονοϊό και με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η πανδημία. Και να σας πω κάτι, πράγματι είναι μια κατάσταση που στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δεν την έχουμε ξαναζήσει, ας το πούμε έτσι, αλλά πανδημίες είχε και στο παρελθόν η ανθρωπότητα και θα συνεχίσει να έχει. Γιατί έτσι είναι, αυτός είναι ο κύκλος που κάνουν τα μικρόβια και τέλος πάντων έτσι είναι από επιστημονικής πλευράς. Λοιπόν, δεν μπορούν να λένε όμως ότι αυτή η έκτακτη κατάσταση γονάτισε το σύστημα χωρίς να κάνουν τη στοιχειώδη αυτοκριτική και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες για το γεγονός ότι φρόντισαν να μην έχουν ούτε την ελάχιστη εφεδρεία τα συστήματα υγείας όλου του εντός εισαγωγικών αναπτυγμένου κόσμου. Και έχουν και την πολύ εύκολη σύγκριση ότι είναι αμαΐδες και στην Αγγλία και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Μα ποιος είπε ότι αυτοί έχουν άλλη στρατηγική, επειδή είναι λίγο καλύτερα από εμάς σε αριθμούς? Ναι, πράγματι η Γερμανία, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερη αναλογία κλινών μεθ ανά 100 κατοίκους, για παράδειγμα. Αλλά ποιος είπε ότι και η υγεία εκεί δεν είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας? Μα και εκεί είχαν κλείσει νοσοκομεία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Και εκεί είχαν κλείσει νοσοκομεία, όπως και εδώ πέρα στην χώρα μας. Τα λέγαμε από την αρχή ακόμα της πανδημίας, μετρώντας τα στοιχεία. Δηλαδή είναι μια κοινή στρατηγική. Όλος ο δυτικός κόσμος, όλες οι χώρες αυτές της καπιταλιστικής ανάπτυξης απέτυχαν στο να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο λαό, παρά μόνο ό,τι αφορά την πανδημία, και εκείνο πολλές φορές κουτσό και στραβό. Όλη η υπόλοιπη νοσηρότητα έχει μπει στο σιρτάρι και μάλιστα, επιτρέψτε μου να το πω, είναι και ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά τι κακό έχει κάνει αυτή η πανδημία στις υπόλοιπες νόσους. Πόσο έχει επιβαρυνθεί η υγεία του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, για να κάνει follow-up επειδή έχει ένα πρόβλημα. Πόσοι καρκινοπαθείς μπορεί να μην κάνανε προγραμματισμένες εξετάσεις στον επανέλεγχό τους αυτή την περίοδο. Πόσοι ασθενείς χάσανε μια κολονοσκόπηση, μια γαστροσκόπηση, μια βροχοσκόπηση που μπορεί να αναδείκνει ένα καρκίνο. Εγώ δεν σας λέω τώρα μια αρθρίτιδα που περιμένει να χειρουργηθεί για να φτιάξει ο άλλος ένα γόνατο, ένα ισχύο. Ας πούμε πονάει, παρόλο που είναι δυσβάσταχτο και δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις. Αλλά άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις πόσο πίσω πήγανε? Ποιος μπορεί να τα απαντήσει αυτό? Νομίζω ότι το περιγράψατε και νωρίτερα, κύριε Γαλανόπουλο, όταν μιλούσατε για το θριάσιο νοσοκομείο. Να καταλάβουν και οι ακροατές μας που δεν είναι στην Αττική ότι το θριάσιο νοσοκομείο ουσιαστικά είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής που έχουν σε αυτό άμεση αναφορά όλες οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, διηληστήρια, έτσι, μεγάλες βιομηχανίες, και δεν είναι τυχαίο ότι στο θριάσιο νοσοκομείο είναι αναπτυγμένη μονάδα εγκαμμάτων, σύγχρονη, καινούριο κτίριο. Βεβαίως έπρεπε να καεί ένα σωρό κόσμος από τις εκρήξεις για να φιλοτιμηθούν και οι εφοπλιστές να βάλουν κανένα φράγκο, ας πούμε, για να φτιαχτεί αυτή
η μονάδα εγκαυμάτων, γιατί το κέντρο λέγεται Λάτσιο. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει. Και υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει για τους εργάτες οι οποίοι είναι θύματα τέτοιου είδους ατυχημάτων. Και είναι η μοναδική μονάδα εγκαυμάτων σε όλη τη Δυτική Αττική. Η άλλη, νομίζω ότι ο επόμενος σταθμός για κάποιον εγκαυματία είναι η πλαστική χειρουργική και η μονάδα του Γενικού Κρατικού Αθηνών, του Γεννηματάς. Αυτά είναι για όλη την Αττική. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν τώρα εμείς έχουμε κλείσει τελείως τη μονάδα εγκαυμάτων και τη ΜΕΘ της μονάδας εγκαυμάτων, αλλά και τη μονάδα εγκαυμάτων, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, πού θα πάει αυτός ο άνθρωπος ή αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να χρειαστούν αυτές τις υποδομές? Δηλαδή έχουμε κλείσει, το έχουμε εντός εισαγωγικών, το σύστημα έχει κλείσει και οι υποδομές που είναι μοναδικές και άρα κρίσιμες γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν, έχουν κλείσει και αυτές. Δεν είναι ότι έχουμε, ας πούμε, είχαμε 50 παθολογικές κλινικές και έχουμε κλείσει τις 10 για να τις κάνουμε COVID. Εδώ είχαμε μια μονάδα εγκαυμάτων και αυτή την κλείσαμε και δεν έχουμε άλλη. Αυτό είναι επί της ουσίας. Και μιλάμε, όπως το είπατε κι εσείς, για το μοναδικό νοσοκομείο το οποίο είναι μέσα στη βαριά βιομηχανία του λεκανοπεδίου. Δηληστήρια και σημαντικές άλλες μονάδες. Έτσι και είναι όλος αυτός ο κόσμος ακάλυπτος, πραγματικά. Και τώρα αναρωτιέται κανείς, οι εισαγγελείς διατάσσουν επεμβάσεις των αστυνομικών δυνάμεων σε διαμαρτυρίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, τα ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά παρέμβαση για αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν έχει γίνει για όλα αυτά που μας περιγράφεται. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι η δικαιοσύνη έχει συγκεκριμένο ρόλο στο αστικό κράτος, στο καπιταλιστικό κράτος. Δηλαδή έχουμε δικτατορία του κεφαλαίου σήμερα. Και άρα και η δικαιοσύνη θα πρέπει να προασπίζεται και να υποστηρίζει αυτή τη δικτατορία του κεφαλαίου. Θα μου πείτε, μα δεν έχετε ελπίδα στα δικαστήρια, δεν έχετε ελπίδα στη δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας? Η δικαιοσύνη δικάζει με συγκεκριμένους νόμους. Έτσι, βεβαίως, οπωσδήποτε όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν περάσει και η πράξη του μαθητικού περιεχομένου, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά, η μία αντικρούει την άλλη. Και όλες φυσικά αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και οι πράξεις, ενώ και οι πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ο χειρισμός της πανδημίας, προσκρούει στη βασική αρχή του Συντάγματος, που λέει ότι το κράτος πρέπει να προασπίζεται την υγεία των πολιτών. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, και εμείς, επειδή δεν θέλουμε να φτάσει κανένας να πει ποτέ ότι ξέρεις κάτι, δεν αξιοποιήσατε και αυτό το μέσο, έχουμε κατά νου την προσφυγή στις δικαστικές αρχές. Να το πω τώρα και από το σταθμό σας, είμαστε στη συζήτηση, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, στο να καταθέσουμε μια λεπτομερή αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με όλες αυτές τις, με όλα αυτά τα γεγονότα, με αιχμή και με αφορμή τα γεγονότα της Αττικής, με σκοπό και η δικαιοσύνη να λάβει την ευθύνη της και αν κρίνει ο κύριος εισαγγελέας ότι πρέπει τέλος πάντων να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση, αυτό να γίνει. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να γίνεται ένα τραγικό γεγονός μέσα στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος να παθαίνει μια σημαντική βλάβη ή ακόμα και να χάνει και τη ζωή του και να βρίσκονται και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι καμιά φορά ως, να το πω έτσι, εξυλαστήρια θύματα. Κανένας δεν πήγε ποτέ να κατηγορήσει το Υπουργείο, το κράτος, τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διοίκηση μιας υγειονομικής περιφέρειας γιατί δεν φρόντισε να διαμορφώσει υποδομές κατάλληλες και δυνατότητες και στους ασθενείς και στους γιατρούς και στο προσωπικό για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς σας λέω και πάλι να έχουμε υπερφύαλες απόψεις και ελπίδες για το πού μπορεί να βγάλει μια δικαστική προσφυγή. Άλλωστε, να σας πω και κάτι. Εμείς είχαμε προσφύγει ως γιατροί νοσοκομιακοί και για το μισθολογικό μας ζήτημα. Έτσι και με έναν τρόπο δικαιωθήκαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, ακόμα έχει να μας δώσει 3 χρόνια. Από το Φεβρουάριο του 2018, ακόμα δεν έχουμε πάρει τα αναδρομικά που έπρεπε να μας δίνει το κράτος. Άρα λοιπόν, εδώ που τα λέμε. Έτσι, και το λέω για τον κόσμο. Ας μην έχει και ο κόσμος ελπίδα ότι τέλος πάντων ντε και καλά τα δικαστήρια θα μας γλιτώσουν. Είναι αυτά τα δικαστήρια που ξέρουμε, που τις 8-9 στις 10 απεργίες τις βγάζουν παράνομες. Όπου πάνε να σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμενος, τρώει σφαλιάρα από τα δικαστήρια. Αλλά τουλάχιστον να μην έχει κανείς την δικαιολογία να πει ότι δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Εμείς θα το κάνουμε. Θα πάμε και στον Άριο Πάγο. Με την ελπίδα ότι μπορεί έστω και κάτι μικρό να γίνει από αυτή την κίνηση. Ταυτόχρονα βέβαια συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των υγειονομικών και στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα και αύριο συμμετέχετε και στα συλλαλητήρια. Ναι, αύριο καλούμε στο Σύνταγμα 6,5 ώρα στην Αθήνα. Καλούν και πάρα πολλά άλλα εργατικά σωματεία παρόμοια ώρα στις 6,5 ώρα νωρίτερα, εκεί κοντά στην περιοχή. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να είμαστε όλοι μαζί εκεί και να κάνουμε μια πολύ ηχηρή
παρέμβαση, γιατί πια το ζήτημα της υγείας δεν αφορά τους υγειονομικούς μονάχα, αφορά όλο το λαό. Και έτσι είναι το σωστό, να αφορά πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούμε πια άλλο να κλείσουμε τα μάτια. Και κάποιοι που μπορεί να, κάποιοι συνάδελφοί μας και κάποιοι συμπολίτες μας που μπορεί να λένε ότι ρε παιδί μου, τώρα τι τα θέλετε αυτά, τέτοια εποχή, ξέρω εγώ, πανδημία κτλ. Πρέπει να ξέρουν ότι πρώτα απ' όλα εμείς τηρούμε αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα. Και άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τα συλλαλητήρια που διοργανώνουν οι υγειονομικοί και, και το ταξικό, το ταξικά οργανωμένο κίνημα για διασπορά, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ. Και δεύτερον, ότι είμαστε πια σε μια κατάσταση εδώ και ένα χρόνο που δεν μπορούμε πια άλλο να κλείνουμε το στόμα. Δεν το κλείσαμε και ποτέ βέβαια, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι επιτακτική η κατάσταση, γιατί ειδικά στο λεκανοπέδι της Αττικής έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έστω και τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ η κυβέρνηση να μας ακούσει και να πάρει κάποια μέτρα, τουλάχιστον νούμερο ένα μέτρο, το λέω δηλαδή σαν κορονίδα της συζήτησής μας, η πραγματική ουσιαστική επίταξη των δομών του ιδιωτικού τομέα και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που λέμε. Αλλά τώρα προέχει αυτό. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί μέσα σε 10 μέρες να μην μπορούν να τριπλασιάσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων. Έχει μια αντικειμενική βάση αυτό. Θα μου πεις, δεν το κάνανε ένα χρόνο βέβαια, αλλά τουλάχιστον να επιτάξουν πραγματικά όλες τις υποδομές του ιδιωτικού τομέα, απλές νοσηλευτικές κλίνες, κλίνες ΜΕΘ και προσωπικό σχετικό νοσηλευτικό και γιατροί σχετικών ειδικοτήτων, μπορούν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν, γιατί σας λέω, πεθαίνει κόσμος. Και αυτό είναι το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε και αύριο με το συλλαλητήριο το δικό μας και τα σωματεία και τα συνδικάτα που θα είναι μαζί μας, τα εργατικά σωματεία και συνδικάτα. Αυτό το πνεύμα θέλουμε να δώσουμε σε όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, να ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.